Η Εκκλησία γιορτάζει τους Αγίους Αναργύρους, Κοσμά και Δαμιανό και πανηγυρίζει το εκκλησάκι στην Οδογούναρη κοντά στην πλατεία Ομονίας, το οποίο και σήμερα το πρωί ήταν κατάμεστο από κόσμο. Παρά τη μεγάλη ζέστη, οι πιστοί ανταποκρίθηκαν. Γέμισαν την εκκλησία, τόσο στο εσωτερικό του ναού, όσο και έξω, στον περιβολό χώρο του. Επίσης, εκατοντάδες αναυτοί προσκύνησαν και άναψαν ένα κεράκι. Στις 10 χτες το βράδυ τελέστη η Ιερία Χρυπνία, όπου ιερούργησε ο πατήρ Ιωάννης Σταυρόπουλος, εφημέριος του Ιερού Ναού Παντοκράτορος, όπου και ανήκει ο Ναός των Αγίων Αναργύρων. Σήμερα το πρωί ετελέστη στην Εκκλησούλα αρχιερατική θεία λειτουργία, ενώ το απόγευμα θα γίνει με θεόρτιος εσπερινός. Χωροστάτησε ο επίσκοπος Κερνίζης Χρύσανθος, ο οποίος μάλιστα αναφέρθηκε και στη ζωή των Αγίων και στο πώς με τη βοήθεια της πίστης γιατρεύαν τον κόσμο εκείνη την εποχή, γιατί ως γνωστόν και οι δύο ήταν γιατροί. Ήσαν ιατροί. Είχα σπουδάσει την ιατρική επιστήμη. Και θεράπευαν τους ανθρώπους με τα βότανα που ήσαν τα φάρμακα εκείνη την εποχή, αλλά και με την προσευχή και με την πίστη που είχαν στο Σωτήρα Χριστόν. Αυτή ήταν η μεγάλη διαφορά των Αγίων Αναργύρων από τους άλλους ιατρούς. Για αυτούς δεν ήταν τίποτε το ενίατο. Επαναλαμβάνω, διότι διέθετα την πίστη εις τον Ιησού Χριστόν και μαζί με τα φάρμακα και μαζί με τη θεραπεία χρησιμοποιούσαν αυτό το όπλο της κοινωνίας και της επικοινωνίας με τον Θεό. Διότι δια τους πιστεύοντας δεν είναι τίποτε το ακατόρθωτο και το αδύνατο. Καραβέλ σε συντροφεύει για μια ολόκληρη ζωή.